Ονομάζομαι Σπύρος Αρκούδης. Βρισκόμαστε στο 2 ο Φιλίππος Δάκας και μαζί μου είναι δύο καλοί φίλοι για τη σημερινή συναυλία που είναι ένα ρεσιτάλ τρομπέτας. Ο Σπύρος Βέργης στο τρομπόνι και η Βικτωρία Γιαζίμη στο πιάνο. Ο τίτλος της συναυλίας είναι «Τα χρώματα της τρομπέτας», τα οποία είναι μια συναυλία στην οποία θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τα χρώματα της τρομπέτας σε διάφορες φάσεις της μουσικής. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα. Η τρομπέτα εμφανίζεται στην αρχή σαν κόρνο, μετά παίρνει το ρόλο του πιάνου και επίσης παίρνει το ρόλο και της φωνής. Και στο τέλος παίζουμε το κοντσερτίνο του Καστερέντ, που είναι για τρομπόνι, τρομπέτα και πιάνο. Το πρώτο κομμάτι είναι μία ετούντ του Σκριάμπιν, που είναι original για πιάνο. Οπότε είναι μία μεταγραφή για τρομπέτα και πιάνο και είναι αρκετά απαιτητικό και έντονο. Το δεύτερο κομμάτι είναι το Adagio και Allegro του Schumann, το οποίο είναι original, αυθεντικό για κόρνο, το οποίο θα το παίξω με φλικόρνο. Το φλικόρνο είναι ένα όργανο που ανήκει στην οικογένεια της τρομπέτας και παίζεται από τρομπετίστες. Η χρειά λοιπόν του φλικόρνου μοιάζει πάρα πολύ με του κόρνου
και νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον να ακουστεί αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι με το φλικόρνο. Thank you.
Το τρίτο κομμάτι είναι ένα γαλλικό κομμάτι του Pene Queen, το οποίο είναι αρκετά βιρτουόζικο κομμάτι, λυρικό, με πολλή ενέργεια και έχει πολύ ωραία χρώματα μαζί, παίζοντας μαζί με το πιάνο. Για τη συνεργασία μου με τον τρομπετίστα, τον Σπύρο, έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, διότι δεν έχω στο ρεπερτόριό μου έργα με πιάνο τρομπέτα. Έχω δουλέψει πολύ με τρομπόνι, με τρομπονίστες και με βιολιά και με τραγουδιστές, αλλά με τρομπέτα τώρα με τον Σπύρο έχουμε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπερτόριο της τρομπέτας. Έχουν άπειρα έργα και επίσης μια τρομπέτα μπορεί να μιμηθεί πολύ εύκολα το οποιοδήποτε όργανο, όπως και τη φωνή, όπως και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Thank you.
Επίσης, στο δεύτερο μέρος, παίζουμε τα 7 διάσημα ισπανικά κομμάτια που είναι για σοπράνο, αν δεν κάνω λάθος. Μέτζο σοπράνο ή σοπράνο, αυτό είναι το... Μέτζο. Εντάξει, ναι, οκ. Ωραία. Που είναι για μέτζο σοπράνο. Το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον για την τρομπέτα, επειδή έχει πολύ κοντινή χρειά με μια γυναικεία φωνή και οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον να παιχτούν αυτά τα κομμάτια με τρομπέτα. Thank you.
Είμαι ο Σπύρος Βέργης, παίζω τρομπόνι απόψε. Όσο για το τελευταίο κομμάτι της βραδιάς που θα παίξουμε, το Κοτσερτίνο Καστερέτ, υπάρχει στο ρεπερτόριο τρομπονιού, ως όλο τρομπόνι με πιάνο, αλλά ο συνθέτης έγραψε πριν, ένα χρόνο πριν, τρομπέτα και τρομπόνι και φυσικά και το πιάνο. Και αυτό είναι, ας πούμε, που θα παίξουμε, που είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Είναι δηλαδή μπέρδεμα, θα το έλεγα. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Είναι από τα πιο απαιτητικά έργα που έχω παίξει προσωπικά. Και είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να έχουμε κάνει πολλή δουλειά και μόνοι μας και μεταξύ μας για να βγει αυτό το έργο. Και ελπίζω να πάει καλά σήμερα. Thank you.